Γιατί αν συνεχιστεί έτσι και κάνει 5 μέρες καύσωνα, μπορεί να δεις να πέσουν τα φύλλα από τις οικίες και να μείνουν τα σίκα μόνο τους, οπότε έχουν καταστραφεί πλέον. Με ιδιαίτερη αγωνία περιμένουν τις διαθέσεις του καιρού η παραγωγή σίκων στη Μεσσηνία, καθώς αν συνεχιστούν οι συγκεκριμένες συνθήκες, δεν αποκλείεται να τυναχτεί στον αέρα η φετινή παραγωγή. Στις περισσότερες περιοχές είχε να βρέξει από το χειμώνα. Οπότε έχουμε μια ξηρασία παρατεταμένη. Είχαμε καύσωνα το Μάη μήνα. Έχει επηρεάσει όλες τις καλλιέργειες. Θα άφηνε και τη σικιά απ' έξω. Έχει μικρούς βλαστούς. Βασικά αυτή η ξηρασία και ο καύσωνος πέρασε. Έμεινε σε μικρούς βλαστούς η σικιά και έβγαλε και αρκετά σίκα. Τα οποία ίσως είναι και με βλάβες ή πολύ ψηλά. Εάν έχουμε, προχτές έβρεξε και έβρεξε στις περισσότερες περιοχές που είχε βρήξει, έκανε ένα πότισμα καλό στα δέντρα, τα οποία δεν πάβει να είναι ένα πότισμα, όχι να έχουν αποτέλεσμα και για την παραγωγή. Αν έχουμε και τίποτα άλλες βροχές, να μην έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες, μπορούμε να παράξουμε προϊόν καλό και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Όλα λοιπόν στον αέρα, αφού το προϊόν να φέρνει εισόδημα, ωστόσο κανένας δεν έχει σκύψει σοβαρά πάνω στους συγκεκριμένους παραγωγούς. Πολλά χρόνια τώρα ζητούν αναδιάρθρωση και παίρνουν μόνο υποσχέσεις, ενώ στις περιπτώσεις όπως η φετινή δεν έχουν καν τη δυνατότητα να ποτίσουν τα δέντρα τους. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε νερά. Τα νερά χύνονται στη θάλασσα και εμείς αφήνουμε, το έχω πει πολλές φορές, η Μεσσηνία θα ερημοποιηθεί και η Λακωνία. Γι' αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, η μείωση παραγωγής για τη σικιά είναι πλατύφυλλο και έχει περισσότερο ανάγκη και την υγρασία. Δεν έχουμε νερά πολλά. Οπότε εξαναγκαστικά ξεραίνεται και δεν ποτίζεται. Πολλά χρόνια τώρα μιλάμε για φράγματα, για λιμνοδεξαμενές, τα ξύματα. Τελικά δεν έχουμε δει αποτέλεσμα. Ανανέωση σικαιώνων, δεν βλέπουμε κάτι να έχει γίνει θετικό μέχρι σήμερα. Και θα φτάσουμε να ρημάζει η Μεσσηνία και τότε θα τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα να φτιάξουμε κάτι. Εγώ είπα πολλές φορές και καλώ και τους παραγωγούς από όλες τις καλλιέργειες να κοιτάξουμε από μόνοι μας να κάνουμε κάτι όπως έχουν κάνει οι συνάδελφοι Λάκωνες δίπλα και ποτίζουν αυτή τη στιγμή τα δέντρα τους, κάτω ο κάμπος των Μολάων από τη σκάλα και κάτω, και εκεί υπάρχουν σικιώνες και όχι μόνο, και πορτοκαλιές και όλα αυτά, και ποτίζονται με γεωτρείς που έχουν κάνει ομαδικές μεταξύ τους παραγωγή, έχουν το πνεύμα της συνεργατικότητας. Οι παραγωγοί ζητούν το αυτονόητο, υψώνοντας κραυγή αγωνίας. Κανένας δεν τους ακούει με το προϊόν να έχει πελάτες και να μην υπάρχει δυνατότητα αυτοί να καλυφθούν. Έχουμε ένα προϊόν που έχει πελάτες και δεν έχουμε προϊόν. Είναι μεγάλο πράγμα και εδώ πρέπει η πολιτεία να το δει. Ακούμε πολλά προγράμματα, διαφήμιση, εκθέσεις. Τι να τα κάνουμε όταν δεν έχεις προϊόν. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε και με τη μείωση, τελευταία πενταετία, κάθε χρόνο και χειρότερα πάμε.